Πάρα πολύ. Τι συμβαίνει λοιπόν και αποφασίζεις να ξαναγυρίσεις στο Λονδίνο μετά από πόσα χρόνια πλέον στην Ελλάδα, είχες μια δεκαετία. Ναι, δεν έγινε κάτι συγκεκριμένο. Απλώς εγώ είμαι δυστυχώς πολύ ανήσυχος άνθρωπος. Δηλαδή θέλω να αλλάζω καταστάσεις συνέχεια. Για να καταλάβεις, στο Λονδίνο αλλάζω σπίτι συνέχεια. Μετακομίζω όλη την ώρα γιατί μου αρέσει η αλλαγή. Θέλω να αλλάζω τρόπο ζωής, καταστάσεις, δουλειά. Εντάξει. Δηλαδή, είχα κουραστεί λίγο με το ίδιο και το ίδιο. Και ήταν λίγο μετά το Eurovision. Mm-hmm. Και ήθελα μια αλλαγή, ήθελα να αλλάξω. Δεν ήθελα να ξαναγυρίσω πίσω στη νύχτα. Ήθελα να κάνω άλλα πράγματα. Μάλιστα. Να δοκιμάσω άλλα πράγματα. Άρα, την ώρα που ξεκινάει η κρίση στην Ελλάδα, εσύ παθαίνεις αυτή την ανησυχία. Και φεύγεις και πας στο Λονδίνο. Δεν ήταν από την κρίση όμως που έφυγα. Ήταν κάτι προσωπικό δικό μου. Ωραία. Πηγαίνεις στο Λονδίνο, εκεί υπάρχουν. Βρίσκεις τους γονείς σου, ζουν στο Λονδίνο. Ναι. Είχα πάει στους γονείς μου λίγο ένα χρόνο διάστημα να ξεκουραστώ. Γιατί μου λείπανε πάρα πολύ. Και ήταν και λίγο αρρωστούλης ο πατέρας μου τότε. Δυστυχώς τον έχω χάσει εδώ και 2 χρόνια. Τότε ήταν και άρρωστος και ήθελα να γυρίσω λίγο να είμαστε μαζί. Οπότε μένει η μαμά σου τώρα στο Λονδίνο, είναι μόνη της? Η μάνα μου είναι στο Λονδίνο και... Αδέρφια έχεις? Όχι. Α, είσαστε οι δυο σας τώρα από την οικογένεια. Πες μου λίγο για αυτή την απώλεια του μπαμπά. Ήταν κάτι που σου στήχησε πολύ? Δεν θέλω να πω πολλά γιατί... Συγκινήσε. Ναι. Είναι δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο. Ναι, κάτι που θες να το αφιερώσεις, κάτι που... Τι θυμάσαι? Όχι, εντάξει, απλά ρε παιδί μου λείπει. Λείπει. Λείπει πάρα πολύ από τη ζωή μου. Ήταν και μουσικός. Κάναμε αστεία μαζί, τραγουδάγαμε μαζί, ήταν παρέα. Και επειδή έφυγε με ένα πολύ άσχημο τρόπο, επίσης, αυτό σου αφήνει σημάδι στη καρδιά. Δεν σου μένει αυτό. Καταλαβαίνω τι λες. Και μετά πέρασα κι εγώ... Ξέρεις, τα δικά μου, τα ψυχολογικά. Ψυχοσωματικά, ναι. Μετά αρρώστησα κι εγώ από το στρες. Είχα βγάλει ένα όγκο στο λαιμό. Τι λες, μόνος. Και μια περιπέτεια με την υγεία μου. Όλα αυτά από ό,τι εξηγήσαν ψυχοσωματικά, από τη στεναχώρια του μπαμπά. Ναι. Ένα χρόνο μετά είχα αρρωστήσει κι εγώ και έκανα επέμβαση. Μου το αφαιρέσανε. Και οι γιατροί μου απαγορεύσανε να μιλήσω για ένα μήνα. Επίσης. Πήγες και σε ψυχολόγο, πήγες ψυχίατρο, πήγες... Όχι, το σκέφτηκα πολύ έντονα. Να πάω σε ψυχολόγο, όμως ήθελα να το παλέψω μόνος μου.